Κύριε Σκύβαλε, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχάς. Συγχαρητήρια, να σας ευχαριστήσω ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Coach, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τον κριτικό όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Ο στόχος επετεύχθη για την ομάδα του Ηροδότου σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αρχικά. Ναι, ο πρώτος στόχος ήταν αυτός. Όταν είχαμε έρθει στην ομάδα πριν ένα μήνα περίπου που είμαι εγώ εδώ, ξέραμε ότι για να κατακτήσουμε αυτόν τον στόχο έπρεπε μέχρι το τέλος να κάνουμε το απόλυτο. Εκμεταλλευτήκαμε κάποια στραβοπατήματα των αντιπάλων και ευτυχήσαμε να πανηγυρίσουμε αυτόν τον τίτλο προ-τελευταία αγωνιστική, ούτως ώστε η τελευταία αγωνιστική για μας βαθμολογικά να είναι αδιάφορη. Κύριε Σκύβαλε, το χθεσινό παιχνίδι με τον ΑΟΑΝ ισοδυναμούσε με τίτλο είτε για τη μία ομάδα είτε για την άλλη. Εσείς παίζετε βέβαια για δύο αποτελέσματα, ο Άγιος Νικόλαος για ένα. Θέλω να μου πείτε πόσο βαραίνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών η πίεση ενός αποτελέσματος, ενός τίτλου. Σίγουρα η πίεση των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων ήταν μεγάλη όταν παίζουν ένα παιχνίδι με τέτοια σημασία. Και θεωρώ ότι ήταν και ο σημαντικότερος λόγος ότι κακά τα ψέματα δεν είδαμε ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι. Υπήρχαν πολλά νεύρα και φαινόταν ότι το παιχνίδι θα πάει στις προσωπικές μονομαχίες και όποια ομάδα θα έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε. Και βέβαια αυτό το πρωτάθλημα το οποίο φτάνει στην ολοκλήρωσή του ήταν ένα πρωτάθλημα με αυξημένο ενδιαφέρον, coach. Μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος χθες. Έχουμε κρεμότητες ωστόσο σε ό,τι αφορά την ουρά, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν την προσεχή Κυριακή στην αυλαία του πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα ακόμα προς την παραμονή. Βλέπετε ότι μέχρι τελευταίες αγωνιστικές πολλές ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Και είναι και ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα πέρα του ότι αποφασίστηκε από την ΕΠΟ να γίνει σε ένα γύρο, να ολοκληρωθεί σε ένα γύρο. Ήταν και οι συνθήκες δύσκολες λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα σε ένα γύρο πρωτάθλημα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα ομολογουμένως, καθώς δεν υπήρχε και το περιθώριο των απολειών για τις ομάδες, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια και αυτό αδικεί κατά κάποιο τρόπο να πούμε και τα φαβορί. Mm-hmm. Γιατί αν κάποια, όπως είπατε, αν στραβοπατήσεις είναι δύσκολο να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Μάλιστα. Και ένα πρωτάθλημα, coach, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας που ξεκίνησε, που σταμάτησε, που άρχισε ξανά, που έγινε τόσο σύντομο. Ήταν δύσκολη η κατάσταση να τη διαχειριστούν ούτως ή άλλως οι ομάδες. Ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολο από όλες τις πλευρές. Πάνω απ' όλα από την πλευρά των διοικήσεων, γιατί τα οικονομικά θέματα των ερασιτεχνικών ομάδων που κυρίως τα έσοδα βασίζονται σε χορηγίες ήταν λίγο δύσκολα, γιατί όταν η κοινωνία περνάει αυτό που περνάει, οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, δύσκολα θα μαζέψεις χορηγίες για να μπορεί να ανταποκριθεί μια ομάδα στις απαιτήσεις της. Οπότε αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Ηροδότου που κατάφερε και διατήρησε αυτό το ρόστερ, γιατί όντως είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ και σε βάθος και σε ποιότητα. Είναι δύσκολο από τη μεριά των ποδοσφαιριστών, γιατί τα παιδιά δουλεύουν, είναι στην ουσία ερασιτέχνες, το πρωί κάνουν άλλη δουλειά, το απόγευμα έρχονται στο γήπεδο και στην ουσία κάνουν το χόμπι τους. Υπήρχε αυτή η αποχή από τις προπονήσεις, δούλευαν σε γκρουπ. Και είναι και δύσκολο και από τα προπονητικά team, γιατί αυτές οι καταστάσεις που είπα πριν με τους ποδοσφαιριστές δεν ξέρεις πώς να τους διαχειριστείς από θέμα εντάσεων στην προπόνηση και στην ουσία όλοι μας, όλοι σε αυτή την περίοδο ήμασταν σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν μας είχε ξαναπαρουσιαστεί κάτι τέτοιο. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία ήταν σίγουρα μια δύσκολη διαδικασία. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Coach, εσείς βρίσκεστε λίγο διάστημα σχετικά στην ομάδα. Από τις πρώτες δηλώσεις που κάνατε, είπατε ότι ο Ηρόδοτος είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστήσει και πραγματικά βρεθήκατε σε μια ομάδα που εξ αρχής έθεσε ψηλά τον πήχη και τα καταφέρνει, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι και ο λόγος που ήρθα στην ομάδα ήταν αυτός. Ότι η διοίκηση της ομάδος ήταν ξεκάθαρος ο στόχος, ότι θέλαμε κατά πρώτο λόγο το πρωτάθλημα και μετά να διεκδικήσουμε την άνοδό μας στις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει ξεκάθαρους στόχους
Και αυτό το πράγμα ήταν που με έκανε να έρθω στην ομάδα. Υπήρχε πίστη και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της ομάδος, υπήρχε πίστη στο ρόστερ και στο υλικό της ομάδος, οπότε θεωρώ ότι έκανα μια επιλογή η οποία στο τέλος μας δικαιώνει. Βέβαια, μερίδιο ευθύνη σε αυτή την κατάξυση του πρωταθλήματος δεν έχω μόνο εγώ, ούτε το παρόν, το προπονητικό team που είναι τώρα στην ομάδα. Έχουν περάσει άλλοι δύο άνθρωποι πριν από μένα και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους και αξίζουν και σε αυτούς πολλά συγχαρητήρια. Είναι ο κύριος Κουρμπανάς και ο κύριος Ξηδάκης που ήταν προπονητές πριν από μένα και έχουν και αυτοί το μερίδιο ευθύνης τους. Στην επιτυχία, έχετε απόλυτο έτσι. Δίκιο. Coach, πού κρίθηκε θεωρείτε ο τίτλος για τον Ηρόδοτο, ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημά του έναντι των υπολείπων διεκδικητών? Θεωρώ ότι στην ουσία με τον ΑΟΑΝ που διεκδικήσαμε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα και ο ΑΟΑΝ είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλεμένη ομάδα που είναι 2 χρόνια σχεδόν ρόστερ και προπονητικό team μαζί. Έχουν μια πολύ υγιής κατάσταση εκεί, η διοίκηση είναι σοβαρή. Τους αξίζουν και αυτούς πολλά συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι η διαφορά με εμάς είναι ότι εμείς είχαμε βάθος στο ρόστερ και θεωρώ ότι η ομάδα μου έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Χωρίς να θέλω να μειώσω τις άλλες ομάδες εννοείται. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ακολουθεί τώρα την Κυριακή αυλαία του πρωταθλήματος, ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι με το ΣΥΝΚΑ. Φαντάζομαι ότι ήδη έχετε ξεκινήσει να κάνετε σκέψεις σε ό,τι αφορούν τα μπαράζ. Τα μπαράζ τα οποία, να πούμε για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει, ότι θα γίνουν με τις 10 πρωταθλήτριες ομάδες των αντίστοιχων ομίλων. Έτσι, 4 παιχνίδια με κλήρωση. Θα ανέβουν οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Προς στιγμής δεν ξέρουμε πού θα ανέβεται. Ανάλογα με την αναδιάρθρωση θα δούμε. Super League 2 θα είναι αυτή. Θα δούμε. Η Ρόδοτος, Κηφισιά είναι μέχρι στιγμής οι δεδομένες ομάδες. Μάλλον και ο Πανιώνιος και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ναι, από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος ή η Λιούπολη θα είναι η τρίτη ομάδα. Η Κηφισιά, όπως είπατε πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα είναι ο Αιωλικός ή η Θήλα Ραφίνας. Και στον άλλο όμιλο γίνεται ένας χαμός. Θα ξεκαθαρίσει εντός λίγων εβδομάδων το θέμα. Εμείς απλά περιμένουμε να τελειώσει τα πρωταθλήματα των άλλων ομίλων, να δούμε τους αντιπάλους μας. Όντως η σκέψη μας είναι πλέον εκεί και σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες για τους αντιπάλους μας και να δούμε τι μπορούμε να πάμε να κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Coach, η επόμενη μέρα τι περιλαμβάνει για τον Ηρόδοτο? Έχετε προλάβει να μιλήσετε με τη διοίκηση, να θέσετε τον πήχη σε ό,τι αφορά τη συνέχεια? Η συνέχεια είναι αυτή που αναφέραμε πριν. Πάμε στα μπαράζ, πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Στόχος η άνοδος, φαντάζομαι μία εκ των 2 πρώτων θέσεων του ομίλου. Σίγουρα. Θα μπούμε στη διαδικασία και θα διεκδικήσουμε την άνοδο. Πολύ σωστά. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορείς να πεις ποτέ ποτέ. Σωστά. Και ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα με στόφα, μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται στην παραπάνω κατηγορία και είναι βέβαιο ότι μπορεί να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση. Κλείνοντας έτσι με το κομμάτι του Ηρόδοτου, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στην ομάδα με την οποία ξεκινήσατε την φετινή αγωνιστική χρονιά, την ομάδα της Λαμίας, στο πλευρό του Γιώργου Πετράκη, η ομάδα της Λαμίας η οποία έκανε την υπέρβαση και κατάφερε τελικά να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι είμαι και γι' αυτό χαρούμενος, γιατί και η ομάδα που ξεκίνησα στην αρχή της σεζόν κατάφερε και πέτυχε το στόχο της. Γιατί εντάξει, και να φεύγεις από μια ομάδα αφήνεις πίσω ανθρώπους όπως συνεργάστηκες και σίγουρα θες το καλύτερο για αυτούς. Οπότε είμαι φέτος, θα έλεγα, διπλά χαρούμενος για αυτά τα 2 επιτεύγματα. Πολύ σημαντικά και βέβαια να πούμε ότι τη δεύτερη μόλις αγωνιστική είχατε αντιμετωπίσει και τον Όφης, αυτό το 1-2 μέσα στη Λαμία. Θέλω μία αναφορά και στην ομάδα του Ηρακλείου που επίσης κατάφερε να επιτύχει το στόχο της παραμονής στη Super League. Εντάξει, φέτος τον Όφη θα έλεγα ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά. Στράβωσαν πολλά πράγματα. Ήταν δύσκολο να τα διαχειριστούν όλα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Θεωρώ ότι στην ουσία αυτό που είχε γίνει με τον Όφη είναι ότι ήρθαν ανάποδα αυτές οι 2 χρονιές οι προηγούμενες. Ήρθε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα η επιτυχία που η ομάδα βγήκε πάλι στην Ευρώπη.
ήρθε λίγο, ανέβηκε λίγο απότομα ο πήχης και χάθηκε λίγο η διαχείριση της κατάστασης συν κάποιες ατυχίες που ήρθαν. Αυτές οι χρονιές αν έρχονταν ανάποδα θα ήταν λίγο πιο ομαλά τα πράγματα. Θα ήταν λίγο πιο ομαλή η μετάβαση. Μάλιστα. Coach, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα στον κόσμο του Ηροδότου που αδειμονεί σε ό,τι αφορά και τη συνέχεια. Λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί καταφέραμε πέρα από τις προσωπικές μας προσδοκίες και φιλοδοξίες, κάναμε τον κόσμο χαρούμενο σε μια δύσκολη περίοδο για την κοινωνία που ο κόσμος ψάχνει διέξοδο, ψάχνει να βρει λόγους να χαρεί. Καταφέραμε και κάναμε τον κόσμο της Αλληλικαρνασσού χαρούμενο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Coach. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.